αυτές τις πολιτικές για την εξασφάλιση πόσου νερού με τη διαδικασία της αφαλάτωσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί αφενός με την υπάρχουσα μελέτη για τη θέση χώνια κοιλάδας, αλλά με δυναμικότητα παραγωγής που δεν θα ξεπερνά τα 5.000 κυβικά, αφεντέρου δεν θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες για την κατασκευή εργοστασίων αφαλάτωσης της ίδιας δυναμικότητας στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής κοινότητας Πορτογελίου. Δεν λέω οπωσδήποτε στη Βερβερόντα, είναι και Άγιος Σιμπηλιανός. Είναι και άλλες θέσεις. Και στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης. Μουζάκη, είπατε, είναι μια θέση. Και εγώ. Είναι μια θέση. Ένα ήκο παιδάκι, παιδί, αυτό. Μια άλλη θέση θα μπορούσε να το μετόχει, ας πούμε, που θέλει να κάνει η Ήβρα τέτοιο πράγμα, που είναι το θύμα της εκκλησίας. Μηδιανό, κατά πίσω. Εσύ, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι η Ήβρα. Άκουσε. Προσέξτε τώρα, διότι εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Όλοι οι παραπάνω πρωταθέντες τρόποι εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας νερού πρέπει να συνδυαστούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους, γιατί μόνο τότε με συνδυασμένο σχεδιασμό και εκ των νόμων κάνει την εφαρμογή των νόμων. Χωρίς την εφαρμογή των νόμων δεν είμαστε για τίποτα. Είναι τρίπιο καλά μετά. Γιατί μόνο τότε με συνδυασμένο σχεδιασμό και εφαρμογή, έστω και σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, μπορούν να αποτελέσουν ένα σταθερό σύστημα που θα υποστηρίζει τη ζωή και την οικονομική ανάπτυξη της Ερμιονίδας με τη βέλτιστη σχέση κόστους ωφέλειας. Η επιδίωξη της εφαρμογής μονομερός ενός τρόπου λύσης θα θέτει πάντα σε μεγάλο κίνδυνο το περιβάλλον και κυρίως θα εξαρτά αποκλειστικά τη ζωή των ανθρώπων και της κοινωνίας χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Το νερό είναι, όπως και αρχικά τονίστηκε, πολύτιμο και αναντικατάστατο αγαθό για τη ζωή και η διαρκής και επαρκής ύπαρξή του και διαθεσιμότητα δεν μπορεί να αποτελεί, δεν μπορεί και δεν πρέπει να διακυβεύεται από τις κατά καιρούς υπάρχουσες και μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές και κλιματολογικές συνθήκες. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, αλλά το σύστημα εδώ πέρα στην περιοχή δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν πρέπει να πιούμε νερό εμείς, δεν πρέπει να έχουμε διαθεσιμότητα τέτοιου πόσιμου νερού. Ή υπάρχει ανάπτυξη, δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε για να δουλέψουμε τα μέρη και τα ξενοδοχεία. Είδατε πουθενά να γίνεται κανένα κρατικό ξενοδοχείο και καμία κρατική ταβέρνα. Δεν πρέπει να υποστηριχθεί μέσα αυτό το σύστημα και το πλαίσιο που ζούμε, η ανάπτυξη. Αυτές είναι οι μεταβαλλόμενες κοινωνικονομικές συνθήκες, οι οποίες, όπως βλέπετε και ζείτε και ζούμε όλοι στην Ελλάδα, δεν είναι σταθερές. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, το νερό πρέπει να είναι σε διαθεσιμότητα τέτοια για να το έχουμε να πίνουμε, να ζούμε δηλαδή. Ούτε από τις κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή, δεν πρέπει να λάβει χρόνια ο άνθρωπος με το μυαλό που του δώσε ο Θεός. Άμα δεν βρέχει, τι θα κάνει. Οι παλιοί μας είχαν βρει τις σέρνες και τα αυτά, είχαν λάβει χρόνια. Εμείς φτάσαμε τα βαθύναμε ως που φτάσαμε σε αυτό που οι γεωλόγοι λένε αρχαίο νερό. Που αυτό δεν έπρεπε να το πειράξουμε. Το πειράξαμε και αυτό. Είναι το νερό κάτω από τα 250 μέτρα που βρίσκεται. Τέλος, βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου είναι η συνειδητή συμμετοχή μέσα από σε πλάτος και βάθος ενημέρωση των χρηστών και καταναλωτών, δηλαδή των δημοτών μας και κατοίκων της περιοχής. Αυτή είναι η εισήγηση, τελειώντας θέλω να σας πω ότι απαλάβωση δεν μπορεί να γίνει. Και απορώ γιατί δεν μπορεί να γίνουν τις υπάρχουσες συνθήκες, δηλαδή και απορώ πως οι άνθρωποι της περιφέρειας πρωτίστως δεν το γνωρίζουν, αφού η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαχείριση του νερού βάσει της οδηγίας 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει στην Ανατολική Πελοπόννησο αφαλάτωση. Ποιον κοροϊδεύουν και ποιοι τον κοροϊδεύουν δεν μπορώ να καταλάβω. Η διαδικασία είναι.
Αλλά πρέπει να ξέρετε και αυτοί που έκαναν τη μελέτη τότε με τους ίδιους λόγους που την έκαναν δεν είχε κονηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000. Κονείται εδώ και 2 χρόνια τη μελέτη. Άρα κανείς δεν έχει ενημερωθεί. Ο κύριος Αργυρόπουλος θέλει να μας ενημερώσει γι' αυτό. Λοιπόν, δεν είναι η φορά και δεν τον αφήσαμε να μας ενημερώσει. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Αν ολοκληρώσει το νερό, επαναλαμβάνω, το δάνειο θα το παίρνουμε. Η υποχρέωση μας μεγίστη είναι, εγώ δεν έχω ούτε με δρομάτων ούτε οι όροι ούτε τίποτα. Χρέος έχω σαν δήμαρχος και χρέος έχουμε όλοι να δώσουμε πόσιμο νερό στο δημότιο και να βρούμε τρόπο να το δώσουμε. Η αθαλάτωση έχει θέση σε αυτό. Μεταφορά νερού έχει θέση, με πλοίο. Ο ανάβαλος έχει θέση για τις καλλιέργειες και να δημιουργήσουμε φράγμα κατά της υφαρμύρωσης. Έτσι, η οικονομία έχει, τα κεραμίδια έχουν, οι στέγες έχουν, οι στέρνες έχουν και το σχέδιο, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στην αφαλάτωση που τελικά σας είπα τι γίνεται την αφαλάτωση και έχουμε αφήσει να χαθεί πολύτιμος χρόνος, έχουμε αφήσει να μην παρθούν οι σωστές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν. Τι είναι αυτό? Ας γίνει λοιπόν η αφαλάτωση όταν πρώτα κάνουμε τις 2-3 να δουλεύουν σωστά ή συγχρόνως να τις κάνουμε να δουλεύουν σωστά. Δεν μπορεί, γιατί όσο εμείς μιλάμε για την αφαλάτωση και κοπτόμεθα εναντίον των συμφερόντων της Main Corpus, η Main Corpus παίρνει νερό από τη γεώτρηση του Κωνσταντάρα, του Αλφα, του Ήλα, όλο το καλό νερό που έχει απομείνει και το σπαταλάκι σε φτηνή τιμή. Ενώ αν υπήρχε αφαλάτωση θα την έπαιρνε η μεταφορά νερού με ποιο ή τόνα, θα το έπρεπε να πάρει, να το πληρώσει καλά για αυτή τη χρήση, να μείνει το νερό σε εμάς. Αυτό, στους δημότες μας. Έχουμε λοιπόν και ανεχόμαστε ένα καθεστώς 10 ανθρώπων που εμπορεύονται το νερό. Αυτό το καθεστώς κατήγγειλε στην προηγούμενη θητεία μου και πέρα είναι ο μάρκετ και οι δύο, και ο Σαλεσιώτης και ο Σωτηρόπουλος να με πάνε, δεν ήθελε, δικαιολογία ήταν αυτή. Δεν ήθελε περιοριστικά μέτρα. Ένα κεραμιδάκι αυρής σε μισό μέτρο, ένα κεραμιδάκι αυρής, δεν είναι δικό σου. Πάει στο αρχαιολογικό μουσείο. Βρίσκεις νερό στα 20 στα 100 μέτρα, είναι δικό σου το νερό αυτό να το κάνεις. Ό,τι να φτάρει, να το πουλάς, να το εμπορεύεσαι, να το σπαταλάς. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, να βάλουμε τον τύπον επί των ύλων και να δώσουμε λύση σε αυτό το μέγα θέμα που είναι η έλλειψη νερού καλής ποιότητας. Καμία ανάπτυξη δεν θα γίνει, ούτε ζωή θα υπάρχει αν δεν εξασφαλίσουμε νερό στην επαρχία μας. Και πρέπει να το εξασφαλίσουμε σε ένα σταθερό σύστημα. Να βοηθάνε δηλαδή όλοι οι τρόποι, και η αφαλάτωση έχει θέση μαζί με τη μεταφορά νερού. Βεβαίως, μαζί με τις γεωτρήσεις. Αλλά η αφαλάτωση πρέπει να γίνει όχι για τις ανάγκες μιας εταιρείας, πρέπει να γίνει για τις ανάγκες του Δήμου και των Δημοτών. Όταν πρέπει να γίνει και με τους όρους που εμείς θέτουμε. Αυτά έχω να πω. Λοιπόν, επί της διαδικασίας. Υπάρχει τάση των ερωτήσεων επί της συζήτησης του Δημάρχου. Πρώτα από δημοτικούς συμβούλους και μετά δώσουν το δικαίωμα ερωτήσεων στη δημοσιογραφία. Η συζήτηση θα γίνει εκεί που θα στοχοποιεί. Η εισήγηση του Δημάρχου είναι η εισήγηση της ΔΕΙΑΚ. Η κουβέντα που θα γίνει δεν είναι για την αφαλάτωση. Η κουβέντα που θα γίνει είναι για τη συνολική πρόταση εισήγηση τη ΔΕΙΑΕΡ, η οποία πρέπει να πάει στην περιφέρεια Προπόνησης. Μην εκτραπεί, πρόεδρε μου, εδώ η κουβέντα αλλού και με άλλους όρους, γιατί όποιος συνεκτρέψει αναλαμβάνει για την ευθύνη να διονύζεται αυτό το πρόγραμμα και στερεί από το δημότη το νερό που το έχει ανάγκη. Και από όσους το ο κύριος πώς σας ερώτησε. Κύριε Δημάρχε, όσον αφορά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, του θεσμικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των γεωτρήσεων. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι στην περιφέρεια. Ναι. Στο βαθμό που η περιφέρεια ή αδρανεί ή δηλώσει αδυναμία. Εμείς σαν Δήμος νομίζετε ότι είμαστε σε θέση να πάρουμε αυτήν την δραστηριότητα πάνω μας ή όχι?
Ναι, να απαντώ μία. Λοιπόν, όπως θέλετε, κύριε Κούστα, άκουσε να δεις. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν είναι να σκέφτεσαι να έχεις την πολυτέλεια να μπορείς να τα κάνεις ή να μην τα κάνεις. Το να αναπνεύσεις δηλαδή, δεν πρέπει να σκεφτείς αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και όπως πήγες στο απολυματοφόρο πίσω όταν έπρεπε και κουβάλαγες τους κάδους, τους φώτονες, εάν δεν έχει μηχανισμούς ο Δήμος που δεν έχει μηχανισμό αυτή τη στιγμή, ένα γεωπόνο έχει, θα βοηθήσουμε και εμείς, θα πάμε οι ρεντείς στα υδρόμετρα να τα ελέγξουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος αυτός με τις γεωτρήσεις, είναι κομβικό σημείο. Είναι τρίπιο δενεκές υπόθεση. Βάζεις νερό και το χάνει. Η διατηρουφάει και σου φέρνει αλάτι αυτό το πράγμα μέσα. Και σου χαλάει το νερό. Δηλαδή, θα φέρνω εγώ νερό με πλοίο ή με την αφαλάτωση, ας πούμε, έτσι, να το ρίχνω, να ικανοποιώ τις ανάγκες και ο άλλος θα λιμένεται τον υδροφορέα, το καλό νερό σε φθηνή τιμή να το πουλάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι θέμα λογικής πια, δεν είναι θέμα πολιτικής. Κυρία Αντωνοπούλου, τον Βουλαρέα, ερώτηση. Είπατε για έλεγχο των γεωτρήσεων. Θα ήθελα πρακτικά να αντιληφθώ τι σημαίνει αυτό. Τοποθέτηση υδρομένου. Ναι, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το νερό που δίδεται αυτή τη στιγμή από τις γεωτρήσεις θα μειωθεί σε ποσότητα. Βέβαια, αν δεν μειωθεί, αυτό το νερό που δίδεται είναι νερό ανοιγμένο με θάλασσα. Να συνεχίσω την ερώτηση, να την ολοκληρώσω αφού πήρα αυτή την απάντηση. Θέλω να ρωτήσω τότε τη ΔΕΙΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις γεωτρήσεις αυτές, αυτή τη στιγμή, παίρνουν νερό όλοι εκτός σχεδίου δόμησης σχεδόν. Σχεδόν. Μπορεί να κάποιοι... πλούσιοι άνθρωποι να φέρνουν με καράβια, έτσι γινόταν παλιά, μπορεί να έχουν, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν μια γεώτρηση στο κτήμα τους. Πολλοί κόσμος όμως από την εκτός σχεδίου δόμηση παίρνει από τις γεωτρήσεις. Και στην εκτός σχεδίου δόμηση δεν είναι μόνο η παραθεριστική και δεύτερη κατοικία, αλλά είναι και δημότες μας που είναι σε πρώτη κατοικία. Έχει μεριμνήσει η ΔΕΙΑΚ στην περίπτωση που μειωθεί η παροχή νερού από τις γεωτρήσεις να δώσει νερό σε αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Δαγουλαρέα, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ εύστοχη και μπαίνει στην καρδιά του προβλήματος αδελφισμότητας όπως φύγει. Και τι πράγματι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συνδυαστούν. Αυτή την πρόταση πότε την κάναμε, όταν φέραμε νερό με το καράβι. Και δεν έχουμε να δώσουμε νερό. Βεβαίω πρέπει να ικανοποιήσει τα λάκια. Αν πα μονομερό, δηλαδή πούμε ότι εφαρμόζουμε μόνο τα μέτρα, θα γίνει αυτό που λέω. Εάν δηλαδή δεν φέρουμε νερό να δώσουμε, γι' αυτό όλοι οι τρόποι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτού, όπω η μεταφορά νερού με πλοίο που μπορεί να γίνει γρήγορα αυτό το πράγμα. Γιατί, διότι εάν σταματήσει, δεν παίρνουν μόνο οι. Δεν έχουν καράβια, έχουν 120 απαλατώσεις γύρω-γύρω στην περιοχή. Πρέπει να τις εντάξουν έτσι. Αυτές κάπου είναι και σε λέω το ξενοδοχείο το Αμάν αυτή τη στιγμή που θέλουμε να υπάρχει. Και ευτυχώς και υπάρχει. Βλέπουν 80 άνθρωποι, 100 έφερα τώρα. Παίρνει νερό από γεωτρήσεις. Και επειδή έχει τη δυνατότητα, παίρνει νερό από τις καλύτερες γεωτρήσεις. Γι' αυτό στην κυρία Λεμπίζου, οι γεωτρήσεις τις οποίες είχαν μοιάσει εμείς φύγανε. Καλές. Καλές. Μπράβατε. Γι' αυτό πήραν θάλασσα. Φύγανε. Γιατί παίρνουν καλύτερη τιμή από εκεί που πήγανε. Γιατί, λέμε η χρήση. Αμέλα εδώ, πώς αλλάζει η χρήση να βρει. Εσύ γιατί μιλάει στην γεωτρήση τώρα. Για να αποκτήσει τι πορτοκαλιέ και τι λεμονιέ. Πόσα στρέμματα έχει, 10 στρέμματα. Πόσα κυβικά πρέπει να δει τόσο. Όχι από το πρωί μέχρι το βράδυ να δει νερό. Και να το κάνεις κοφίνι, τον υδροφορέα, έτσι για να τα πούμε στη γλώσσα την άλλη. Μόνο η συνδυασμένη εφαρμογή τέτοιων μέτρων μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Αλλιώς, εγκαταλείψτε την Ευγενίδα, σας λέω εγώ.
Τόπο καθηγητής κανέργειας το 2000. Όταν συνεργαστήκαμε και ήταν και ο σύζυγός σας τότε, στην ομάδα αυτή που είχαμε συνεργασία, το 1999 το είπε, το έχω δει. Ερημοποίηση είπε, όταν ακούσαμε, που μας έλεγε 5 χρόνια μην κάνετε καθόλου γεωτρήσεις, βάλτε υδρώματα στις γεωτρήσεις όλες, να τον ακούσαμε. Άλλη ερώτηση από σύμβουλο. Υπάρχει. Ο κ. Τραβέτας. Πατήστε κύριε Κώστα. Μικρόφωνο κύριε Κώστα. Αν έχουμε διεκδικήσει κρατικούς πόρους, δεν ακούγεται. Πάτε το πιο κοντά σας. Αν έχουμε διεκδικήσει κρατικούς πόρους για να έχουμε και με ποιο τρόπο για να έχουμε φτηνό και υγιεινό νερό. Και ένα άλλο, αν αντλούμαστε τώρα εμείς ότι ο ίδιο ο αγωγικός κόλπος είναι πολύ επιβαρυμένο πιο υπατοδυτικά, ώστε να έχει επίδραση και στην Αγγλία και, να... και για τους ψαράδες, ας πούμε, να είναι κάτι που θα τους δίνει το ανάλογο εισόδημα. Το κύριο ναι. Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο το είπα. Κρατική πόρη και μεταφορά νερού δεν μπορούν να υπάρξουν. Με το πλοίο. Τώρα, το άλλο θέμα, προσέξτε να δείτε που είναι το πρόβλημα εδώ της απαλάτωσης είναι. Μη θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει μια απαλάτωση έξω από το σχέδιο αυτό της περιφέρειας, αλλά γίνεται. Δεν ξέρω αν το κάνανε επειδή δεν συγχρόντισαν. Αυτή η απαλάτωση όποια και αν γίνει θα πρέπει να είναι με ιδιωτικά αυτά. Δεν εντάσσεται σε μέτρο. Ενώ εάν μπει στο σχεδιασμό της περιφέρειας μπορεί να ενταχθεί σε μέτρο από ευρωπαϊκά κονδύλια και να γίνει αφαλάτωση. Επομένως και η αφαλάτωση εμείς και η αφαλάτωση σαν μέθοδος πρέπει για την Ανατολική Πελοπόννησο να ενταχθεί, διότι μόνο τότε υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Αλλιώς θα πηγαίνουμε πίσω από ιδιώτες και θα εξαρτώμεθα. Το άλλο το θέμα του ψάρε, κοιτάξτε, δεν έχουν πρόβλημα οι ψάρε, οι εμπόροι έχουν πρόβλημα και όλοι έχουμε πρόβλημα τι ψάρε. Αυτέ είναι όλο ο κόσμο έχει πρόβλημα. Και οι συμπαθεί τάξει των ψάρων, όπω ξέρετε το ψάρεμα, είναι εντάξει, ευτυχώ δεν έχει γίνει στο κυνήγι με τον ίδιο βαθμό. Το ψάρεμα είναι μια πολύ πρωτόγονη και καλή κυνήγη, μην ασκοτώνουν τα πουλιά. Τουλάχιστον οι ψάρε τα πιάνουν και μας ρούνε και τρώμε και εμεί από αυτά τα πράγματα. Γιατί κυνηγάνε για χόμπι απλά. Ψαράδες υπάρχουν και παράκτηροι και αριστεχνες και το ένα και το άλλο. Έχουμε ψαρά εδώ πέρα σαν τελματία. Δεν ξέρετε τα πράγματα τον κύριο Ραμαλίδη εδώ πέρα. Λοιπόν. Λάθος κάνεις. Κυλαδιώτες είναι ψαράδες. Ωραία παιδί το άμα πω κυλαδιώτες θα λένε λες για το χωριό σου. Κύριε Ερμηνεύτη, προχωράει πολύ μακρύτερα. Τι σκοπό έχει δηλαδή. Η αφαλάτωση, κοιτάξτε να δείτε, σαν μέθοδος και μεταφορά νερού με πλοίο, το ισοζύγιο δεν μπορεί να αποκατασταθεί εάν δεν του ρίξεις απ' έξω παραπάνω νερό. Το καράβι 1500 που φέρναμε ήταν ένας μεγάλος ορός που βάζουμε στον ασθενή που είναι αμυδατωμένο. Πρέπει δηλαδή εμείς εδώ, αυτό το είπα προηγουμένως, όχι μόνο, δεν είναι μόνο με την απαλάτωση και με τον ανάβαλο, και με τη μεταφορά νερού με πλοίο και με την εξοικονόμηση με τις στέγες. Δεν πρέπει απλά και μόνο να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε σήμερα, ούτε να προβλέψουμε για τις ανάγκες του αύριο απλά. Πρέπει να διορθώσουμε το διαταραγμένο ισοζύγιο. Πρέπει να ξαναρίξουμε το νερό με άλλα λόγια που πήραμε απερίσκεπτα, υπεραντλώντας το από τη γη τη μάνα μας, τον υδροφορέα. Πρέπει να τις το ξαναδώσουμε για να σπρώξει το αλάτι ξανά στη θάλασσα. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Πρέπει τρεις φορές παραπάνω νερό να κάνουμε και το να ρίξουμε. Με αυτόν τον τρόπο όμως αποκλείουμε
Όχι! Άμα τώρα κάνουμε ένα πράγμα στην Τζετζελιά που είναι απαραίτητο, το νερό που θα εξοικονομούμε από εκεί όχι απλώς θα φτάνει. Θα είναι για όλη την Αργολίδα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Άμα κάνουμε ένα φράγμα στην Τζετζελιά και εγώ θα γίνω βασιλιάς. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να έχουμε εναλλακτικού τρόπου, κύριε Σαντραβέλα. Δεν μπορώ να κρεμαστώ από το πάνω τη δουλειά, άμα το χρηματοδοτήσει. Και το φορέα μου να γίνεται κοφίνη και οι δημότε να μην έχουν νερό και τα θερμοσύμφωνα και τα πλυντήρια και τα λοιπά να χαλάνε συνέχεια. Πρέπει σαν δήμαρχο Νομεχή και σαν δημοτικό συμβούλιο να εξασφαλίσουμε εναλλακτικού τρόπου, οι οποίοι πρέπει να δράσουν συμπληρωματικά και να λειτουργήσουν. Αυτή είναι η άποψή σα. Λοιπόν, ερωτήσει κ. Μπελαμπάνη. Μια ερώτηση, κύριε Δημάκη. Υπάρχουν κάποιοι δημότες οι οποίοι έχουν κάποιες γεωτρήσεις και δίνουν το νερό και στο Δήμο μας, τον αγοράζουμε και στα ξενοδοχεία. Θέλω να ρωτήσω αν αυτοί οι δημότες έχουν άδεια για να πουλάνε νερό ή είναι για άδραξη, ένα αποκρατούμενο. Και το δεύτερο, εφόσον αυτοί μπορούν και πουλούν, γιατί οι δύο πρώην Δήμοι Τραγεδίου και Ελβιώνης και εμείς τώρα σαν Δήμος Ελβιώνης, κάναμε για μία-δύο τέτοιες γεωτρήσεις, ώστε εμείς να τροφοδοτούσαμε με νερό και τους δημότες, ένα από τα σενάρια αυτά, συμφωνώ μαζί σας, και τα ξενοδοχεία, ώστε να είχαμε και κάποιες απολαυές σαν Δήμος, θα καλύπταμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα. Καλά, πέρα από το νερό δεν προσφέρει για να έχει απολαυέ να καλύψει άλλα έξοδα, είναι λάθος. Δηλαδή, θα μείνει στην παγίδα να το εμπορευτούμε το νερό. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι καμία γεώτηση στην Ερμιονίδα δεν έχει άδεια νομίμως. Έχουν λήξει όλες οι άλλες. Όλες οι άλλες έχουν λήξει. Δεύτερο. Παράνομα έχει αλλάξει χρήση των άλλων. Παράνομα και χωρίς καμία άδεια. Κοιτάξτε. Έτσι για να σας... Κύριε Μπαλαμπάνη, είναι πολύ ευρωπαϊκές. Αυτή είναι η καθημερινή του 2004 η εφημερίδα. Κάνετε εσύ μια γεώτρηση, μπορείς. Εδώ φαίνομαι εγώ πιο αδύνατος, βέβαια. Που ανοίγαμε τη γεώτρηση. Ανοίξαμε 16 γεωτρήσεις. Δημοτικές έχουν ανοίξει. Γι' αυτό βελτιώσαμε και τις αλλούσαμε χρήση. Όταν τις κάναμε κοφίνι και αυτές, όταν δηλαδή τι κάναμε. Ανοίξαμε τη γεώτρηση, αλλά πέραμε και του ιδιώτη. Για να μην την υπεραντλούμε. Όταν οι ιδιώτες είχαν για να το πουλάμε ακριβότερα, τις υπεραντλούσαμε, πάνε κι αυτές. Αυτή είναι η ιστορία. Και ποιος είναι ο τίτλος, κάνε κι εσύ μια γεώτηση, μπορείς. Η περίπτωση του Δήμου Κρανιδίου. Αυτά έλεγα τότε. Αυτά πρότεινα τότε. Αυτή είναι η ιστορία. 16 γεώτηση κάναμε στην περιοχή Κρανιδίου, βολέμια από εδώ, Διδήμων, Ούρζα, Λουκαϊκίου, κάναμε δύο γεωτρήσεις εκεί. Δίδυμα. Τα δίδυμα πήρε νερό από την γεώτρηση του Τουριάρη. Και από κάπου αλλού νομίζω. Πήρε από κάτω. Ναι, είναι πόσο. Είναι πόσο το νερό αυτό, ναι. Γιατί. Διότι εκεί προβλέψαν. Να βάλουμε αντλία που να μην έχει δυνατότητα να αντλήσει πάνω από 15 κυβικά. Να μην έχει δυνατότητα να πλήσει η ίδια η Αγγλία. Άρα αυτό το σύστημα όλο για να το παρακολουθήσει. Γι' αυτό φτιάξαμε και το ΔΕΙΑΕΚΤΟΤΕ. Θέλει ένα μηχανισμό μεγάλο. Θέλει δηλαδή μια επιχείρηση σαν τη ΔΕΙΑΕΚΤΟΤΕ να είναι στελεχωμένη που να είναι για να μπορεί να ελέγχει όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, απλά μιλάμε. Το νερό θα χειροτερεύει διαρκώς. Το περιβάλλον θα χειροτερεύει διότι η φαρμύρωση, τι έχεις, παίρνεις το νερό, γήπεδο Κρανιδίου. Τα έλεγα, αλλά δεν μ' άκουσαν τη γεωπόνη. Κύριε Μαχέ, αν είχε και το δημοσίευμα, σας παρακαλώ. Εντάξει. Πάντως, λοιπόν, άλλο δημοτικό σύμβουλο για ερώτηση υπάρχει. Λοιπόν, προσέξτε, γήπεδο Κρανιδίου, χλωτάπητα, ναι. Όταν εξασφαλίσαμε καλό νερό, το κάναμε 2003-2004. Ωραία, πράσινο, να παίζουν τα παιδιά μπάλα, ωραία. Αρχίσαμε μετά το 2007 να το ποτίζουμε με αρμυρό νερό. Άντεξε το γήπεδο, 10 χρόνια. Λέει ο γεωφόνος πέρσι,
Χαλάει. Ζωή 10 χρόνια πάει το γήπεδο. Αυτό θέλει αντικατάσταση. Θα βάλουμε αγριάδα. Που τη βάζουν σε. Που με απειρό νερό ποτίζουν. Αλλά βάλανε αγριάδα. Αλλά χωρίς εξέταση του εδάφους. Γιατί αν γινόταν εξέταση του εδάφους, θα βρίσκονταν ότι στο έδαφος αυτό δεν φυτρώνει πλέον ούτε βότσαλο. Από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Γεωπονική Σχολή, ήρθε η απάντηση. Ότι το έδαφος έχει πλήρως εναλλατωθεί. Δεν φυτρώνει τίποτα. Το προηγούμενο φορτάρι είχε προσαρμοστεί, είχε το ρυθμικό του σύστημα και πήγαινε για εκφύλιση βέβαια. Είχε αθρηστεί το αλάτι πάνω στο αλάτι, πάνω στο αλάτι και έγινε αυτή η ζημιά. Λογικά πρέπει να λειτουργήσουμε. Και με τους κανόνες επιστήμης δεν είναι δύσκολη η όποια επιστήμη, ούτε ιατρική, ούτε γεωλογία, ούτε απλά πράγματα είναι. Αν έχει κανείς τη διάθεση να τα δεχθεί και τη λογική να τα επεξεργαστεί, είναι πολύ απλά πραγματάκια. Λοιπόν, αφενός λέει το ίδιο χάος επικρατεί αυτό που έλεγα εγώ στις ιδιωτικές και τις δημόσιες ιδιωτικές. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που δεν έχει άλλο αυτή τη στιγμή. Και πρέπει τουλάχιστον να προτείνουμε να κάνουμε και να, όχι για να το πούμε, να αρχίσει η εφαρμογή. Αν δεν αρχίσει, γι' αυτό και τοποθετώ πρόσφυγα. Από τον έλεγχο των ιδιωτήσεων και την εφαρμογή των νόμων, ας μην προχωρήσουμε σε τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θα μας κοροϊδεύουν, απλά θα φτάσει στο σημείο ο φτωχός άνθρωπος εδώ συνταξιούχος του ΟΒΑ και του ΙΓΑ να μην έχει στο τέλος, όχι γράφτα να ποτίσει και βασιλικό, να μην έχει να πιει νερό. Και αυτός που έχει θα το φέρει. Ή με αφαλάτωση που έχει κάνει γύρω-γύρω η Εμμυρίδα έχει αφαλατώσει τώρα. Ή με βίο όπως είπε η κυρία του Γουλαρέα που μπορεί να το φέρει ή με βιντείο από οποιαδήποτε γεώτηση κρατάει καλό νερό και το πουλάει πάντα σπάνια. Το θέμα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι θέμα ζωής. Αργήσαμε. Έχω και εγώ ευθύνη το ότι αργήσαμε. Και εμείς ευθύνη σε αυτό το σύντομα. Διότι έπρεπε να ασχοληθούμε με την αποχέτευση, να σώσουμε το Δήμο από τη χρεοκοπία, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ναι, αλλά αυτό το εδώ είναι θέμα ζωής. Πιθανόν να... δεν είμαστε ανάπτυξοι όλοι. Πιθανόν να είχαμε δώσει άλλη προτεραιότητα να έπρεπε. Δεν ήταν το θέμα. Παρασυρθήκαμε από την κουβέντα αφαλάτωση ή όχι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι το θέμα εκεί πέρα. Αφαλάτωση ή όχι. Το θέμα είναι επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού που πρέπει να εξασφαλιστεί με όλου αυτού του τρόπου και συνδυασμένη εφαρμογή. Άλλη ερώτηση από το Δημοτικό Σύμβουλο υπάρχει.